Πάμε στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, να μας πει και για το φαράκι του Κοτσιφού. Καλησπέρα σας. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τι θα γίνει τώρα με το φαράκι του Κοτσιφού? Νομίζω ότι είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο ζήτημα για όλη την περιοχή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, γιατί φανταστείτε ότι οι δύο προς το παραλιακό μέτωπο της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα είναι δύο. Το Κουρταλιώτικο και του Κοτσιφού το φαράκι. Δυστυχώς το Κοτσιφού έκλεισε και αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τις τεχνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με την καλύτερη και δυνατή ασφάλεια οδική να δοθεί το φαράγγι πάλι σε χρήση. Δήμαρχε, τώρα δυστυχώς, είναι κλειστός ο δρόμος. Ναι. Έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση, κάποιο χρονοδιάγραμμα, έστω σχετικό ενδεικτικό για το πότε μπορεί να ξανανοίξει? Δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Περιμένουμε τους ειδικούς οι οποίοι θα έρθουν, από ό,τι με έχει ενημερώσει η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης. Θα έρθουν ειδικοί επιστήμονες για να μελετήσουν αυτό το φαινόμενο, διότι είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προήλθε αυτό το πράγμα. Γιατί φανταστείτε, ο κύριος Καβαδάς, ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μίλησε για μια βραχοστιβάδα όγκου άνω των 75 κυβικών. Wow. Και αυτά που βλέπουμε, τους φράχτες που βλέπετε παντού, ξέρετε, που μπαίνουν για να συγκρατούν τους ογκόλυθους, όλοι αυτοί οι φράχτες μπορούν να συγκρατήσουν ογκόλυθους μέχρι 3 έως 4 κυβικά. Wow. Φανταστείτε τι έχει συμβεί εκεί πέρα, έτσι, με 75 κυβικά. Φαντάζομαι και βέβαια και η ζημιά που έχει γίνει και στο δόστρωμα θα είναι τεράστια με τέτοιο όγκο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό είναι το λιγότερο. Θα αποκατασταθεί πανεύκολα το δόστρωμα, δηλαδή ώστε και να χρειαστεί θα το κάνουμε γρήγορα και περιφέρεια. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Ο κύριος Καβαδάς λέει με στέγαστρο, δηλαδή είναι μία λύση η οποία όμως περιβαλλοντικά δεν ξέρουμε αν είναι αποδεκτή, όπως λέει και ο ίδιος. Μισό λεπτά, κύριε Ταταράκη, όταν λέτε στέγαστρο, τι εννοείτε? Μιλάμε για το κάτε cover αυτό το... Ναι, ναι, το κάτε cover αυτό, ναι. Αυτό. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αποδεκτό περιβαλλοντικά, έτσι. Ναι. Έτσι τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό βέβαια είναι το μακροπρόθεσμο. Και αυτό που έχουμε θέσει είναι να γίνει ένα τούνελ, μία σύραγγα, ούτως ώστε να μπορεί να αποφευχθεί οι συνεχείς αυτές βραχοπτώσεις που τώρα τελευταία έχουν ενταθεί και υπάρχει κάποια εξήγηση, η οποία δείτε είναι οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία η οποία υπάρχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι αναλλαγές θερμοκρασίας και η διαφοροποίηση αυτής της θερμοκρασίας δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Δήμαρχε, να εξηγήσουμε λίγο, αν το έχουμε καταλάβει και εμείς σωστά, τη διαφορά μεταξύ του cut and cover και της κλασικής σύραγγας που έχουμε όλοι στο μυαλό. Η σύραγγα ξέρουμε όλοι ότι σκάβεται και τρυπάει. Το cut and cover. Και κάνει μια σύραγγα, όπως σωστά. Το cut and cover ουσιαστικά είναι σκεπάζεται από πάνω κάποιο πέρασμα. Το δρόμο, έτσι, κάποιο σκεπάζει, ναι, σκεπάζει το δρόμο και γίνεται πύχωση πάνω από εκεί, έτσι, άμα θέλει. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Για να καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς λέμε, γιατί οι όροι δεν είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι πόσο καιρό θα πάρει για να δούμε τώρα πότε θα ανοίξει. Αλλά θέμα να υπάρχει η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια. Γιατί να ξέρετε, σε όλα τα φαράγγια δεν υπάρχει το 100% της απόλυτης προστασίας, έτσι. Πουθενά, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται. Εδώ αυτό. Πέρα τώρα θα προσπαθήσουμε και αυτό καταβάλει η περιφέρεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσπάθειες για να έχουμε ένα αίσιο τέλος, να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία. Τώρα... Διότι αν δεν δοθεί, θα έχουμε τρομερά προβλήματα. Πλήττονται πάρα πολλές επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια περιοχή φυσικού κάλους που ξέρετε, πιστεύω να έχετε περάσει. Φυσικά, από εκεί. Φυσικά, εννοείται. Είμαι σίγουρος. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν ένας πόλος έλξης όλων των τουριστών και του εσωτερικού τουρισμού και του εξωτερικού τουρισμού. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να κλείσει όλο το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ροδάκινο, Πλακιά, στα Σελιά, εκεί. Χαμός. Όλα αυτά τα χωριά που είπατε, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τη γεωγραφία της περιοχής από ό,τι σας ακούω, όλα αυτά τα χωριά πλήττονταν επανόρθωτα, έτσι. Και όχι μόνο αυτά. Φαντάζομαι ότι θα φτάσει μέχρι κάτω, μέχρι τα Σφακιά. Γιατί... Μέχρι και το Πλακιά. Και μέχρι τα Σφακιά που λέτε. Διότι ήταν μια δίωδος από εκεί και μια μέχρι το Φραγκοκάστελο και Σφακιά. Βέβαια. Αυτές οι περιοχές ή κάποιες περιοχές, δήμαρχοι, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι, το ζήτησα την πρώτη μέρα, 13 του μήνα έγινε η κατολίσθηση. 15 του μήνα το είχα ζητήσει, 14 του μήνα το ζήτησα την Πέμπτη και ήρθε η. Κηρυχτήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα μήνα
και θα συνεχίσει να γίνεται ανανέωση της έκτακτης ανάγκης. Τώρα, για να κινηθούμε γρήγορα, καταλάβετε. Ναι, γιατί μπορεί να ακούγεται σε κάποιους τυπικό, έχει μεγάλη σημασία και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ναι, αυτό ακριβώς που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι ενέργειες και αν δεν είσαι σε έκτακτη ανάγκη, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις, να κάνεις αναθέσεις κλπ. Γρηγορότερα. Τώρα, βέβαια, Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η περιοχή ουσιαστικά εξυπηρετείται από το άλλο φαράκι, από το Κουρταλιώτικο, σωστά. Το Κουρταλιώτικο, το οποίο επίσης δεν είναι όμως ασφαλές. Έτσι δεν είναι 100%. Και κοιτάξτε, δεν μπορεί να σηκώσει και όλο το βάρος, μπορεί. Θα σας πω. 100% έχουμε πει δεν υπάρχει ασφάλεια και το ξέρουμε και σε κανένα φαράκι στον κόσμο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω και αυτό το λέει και η Περιφερειακή Ενότητα Ρυθμίσης Αντιπεριφέρεια, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή και σχετική ασφάλεια, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στη δίωδο των επισκεπτών. Απλά είχαμε κατολιστήσεις ότι... και εκεί. Θυμάστε... Μα είχαμε, πάντοτε, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή από το 2014 που είμαι δήμαρχος, συνεχώς υπάρχουν κατολιστήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξουν κατολιστήσεις στα φαράγια. Δεν υπάρχει, έτσι. Προσπαθούμε και αυτό προσπαθεί η περιφέρεια, γιατί όλα αυτά ανήκουν στην περιφέρεια, έτσι. Δεν ανήκει στο Δήμο τα φαράγγια, ανήκουν στην περιφέρεια αυτοί οι δρόμοι. Όλο αυτό προσπαθούν και αυτοί από τη μεριά τους και οι τεχνικές τους υπηρεσίες να έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Πιστεύω στο Κουρταλιώτικο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν ξέρω αν θα μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, γιατί το καλοκαίρι το Κουρταλιώτικο γεμίζει αυτοκίνητα από τους ανθρώπους που πάνε για να περάσουν τον Κουρταλιώτη. Δεν είναι μόνο να περάσουν. Κατεβαίνουν μέσα στο φαράγγι, στον Κουρταλιώτη, και θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές. Το οποίο σε συνεργασία τώρα ο Δήμος με την Περιφέρεια και με την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης, πλέον δεν θα παρκάρουν εκεί που βλέπατε στο εκκλησάκι απέναντι και ήταν μια τεράστια ουρά. Ο Δήμος άνοιξε ένα μεγάλο πάρκινγκ, έδωσε στη κυκλοφορία ένα πάρκινγκ 400 θέσεων. Οπότε θα κατευθύνονται εκεί όλα τα αυτοκίνητα πλέον. Δόξα. Μάλιστα. Καλό. Ναι, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας, αλλά είναι και θέμα και καλεσθησίας. Δεν είναι ωραίο τώρα. Μα είναι και θέμα ασφάλειας, όπως είπατε. Το πρώτο είναι η ασφάλεια και το δεύτερο είναι η καλεσθησία, όπως λέτε. Όταν έχεις ένα τέτοιο φαράγγι, δεν μπορεί να έχεις τα αυτοκίνητα και σταματημένα. Βέβαια. Άρα, μάλιστα τώρα, Δήμαρχε, για να το συνοψίσουμε. Άρα, εσείς κινείστε σε δύο επίπεδα, ενώ όλοι ομπλεκόμενοι. Το ένα είναι το πιο άμεσο, δηλαδή πώς θα γίνει να ανοίξει ο δρόμος ξανά. Το δεύτερο αυτό είναι... βέβαια θα το αποφασίσει οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Σωστά. Της αντιπεριφέρειας, δεν το αποφασίζει ο Δήμος αυτό. Και το δεύτερο, κύριε Τατάρακη, είναι το πιο μακροπρόθεσμο, ας πούμε, για την περίπτωση είτε της σύραγγας είτε του cut and cover. Η σύραγγας ή cut and cover. Το θέμα είναι εκεί ότι όμως, πρέπει οπωσδήποτε... Ναι, τα λεφτά που θα βρεθούν, θα απαιτηθεί ένα μεγάλο κόστος αν πάμε σε σύραγγα. Ήδη από ό,τι με ενημερώσαν την Τρίτη έρχονται μελετητές για να κάνουν μια αναγνωριστική μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση. Που, τι θα γίνει, τούνελ, cant cover ή ένα από τα δύο και πώς θα υπάρχει μια αναγνωριστική για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα έλεγα το ανάκαμψης είναι ανοιχτό συνεχώς, οπότε μέχρι το 27. Θα μπορούσαμε να γίνει αυτό για να λυθεί μια και έξω το ζήτημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να απαιτηθούν κάποια χρήματα, αλλά πρέπει να δοθούν, γιατί ο Νότος πραγματικά το αξίζει και το έχει ανάγκη. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και είναι ζωοδότες τα φαράγγια για τον Νότο. Δεν μπορεί να κλείσουν τα φαράγγια. Να κλείσουν οι δρόμοι εννοώ. Δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε όλοι να το καταλάβουμε και ολονών μας είναι η αγωνία αυτή. Σε όλους. Και πιστεύω ότι και της κεντρικής κυβέρνησης σίγουρα θα βοηθήσει να λύσουμε αυτό το θέμα. Και ήδη θα κάνουμε ενημέρωση και στον Υφυπουργό τον Γιάννη τον Κεφαλουγιάννη, και στο Μανώλη το Χνάρη, το βουλευτή του Πασόκ του Ρεθύμνου, και στον Περιφερειάρχη και στην Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε πάρει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα τους κοινοποιήσουμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την οριστική λύση μετά την αναγνωριστική μελέτη. Μάλιστα. Οριστική λύση. Μια τελευταία ερώτηση, Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν οι ειδικοί σας έχουν πει, μιλούν όλοι για ένα γεωλογικό φαινόμενο. Υπάρχει κάποια περίπτωση να συνδέεται με τυχόν σεισμική δραστηριότητα ή είναι τελείως δεν συνδέονται αυτά, σας έχουν πει κάτι οι επιστήμονες? Θα σας πω, όλα είναι ανοιχτά. Από ό,τι μου λένε, δεν έχουμε κάτι επίσημο, αλλά από αυτό το οποίο κουβεντιάζεται. Και
οι σεισμικές δονήσεις παίζουν ρόλο. Και οι μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας, η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τώρα τελευταία. Και το ότι δεν είναι συμπαγής βράχος και γιατί είναι πλάκα χώμα, καταλάβατε. Και μπαίνουν μέσα οι ρίζες των δέντρων, παρισφύρουν μέσα μεταξύ της πλάκας και του χώματος και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει βραχόπτωση. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και τα αυτοκίνητα που περνούν από κάτω μπορεί να παίξουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Κραδασμοί, ό,τι δείτε. Βέβαια. Γι' αυτό θέμα να έχουμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη και άποψη, ούτως ώστε να δούμε πώς θα κινηθούμε έτσι καλύτερα. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει, μιας και σας έχουμε κύριε Τεταράκη, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη σεζόν την καλοκαιρινή εκεί στον Πλακιά, στο Ροδάκινο, γύρω-γύρω. Παντού ετοιμαζόμαστε, διότι το Πάσχα το καθολικό, ξέρετε, είναι τέλος του μήνα. Οπότε υπάρχει κινητικότητα. Προσπαθούμε να είναι έτοιμες οι υποδομές. Και σας καλώ και σήμερα, ότι περίπου σε ένα μήνα, που θα κάνουμε τα εγγένεια του παραλιακού μετώπου του Πλακιά, που αναπλάθεται τελείως όλο το παραλιακό μέτωπο. Ναι. Πραγματικά θα αλλάζει τελείως όψη εκεί η περιοχή. Και πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι τελείως. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά η καινούρια σεζόν θα βρει τον Πλακιά ανανεωμένο. Ναι. Μια χαρά. Βέβαια. Τέλεια. Λοιπόν, και όπως και βέβαια και ένα βασικό έργο το οποίο τελειώνει μέχρι τον Ιούνιο στο Ροδάκινο είναι ο βιολογικός καθαρισμός και του παραλιακού μετόπου και του χωριού. Έτσι. Αυτό που είναι λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Έτσι. Βέβαια. Τόσο όμορφα παραλιακά θέρετρα χωρίς βιολογικό είναι απαράδεκτο. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Καριωτάκη. Έτσι, ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ όμορφα. Τέλεια. Άλλος ένας λόγος για να πάμε το καλοκαίρι. Είναι πολύ λόγοι, πολύ. Σας προσκαλούμε και τους δύο να έρθετε να τα θαυμάσετε, να δείτε. Από ό,τι ξέρω όμως είστε λάτρες στην περιοχή μας, οπότε... Ερχόμαστε χωρίς πρόσκληση, κύριε Δημαρχέ. Απλώς να δείτε αυτά τα οποία, αυτή την ωραία ανάπλαση που γίνεται στον Πλακιά και όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα έρθουμε να τα δούμε, Δημαρχέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια σας. Ωραία. Λοιπόν, το έχω κάνει ήδη εικόνα για τον Πλακιά. Για τον Πλακιά, βέβαια. Και γύρω-γύρω παρέσα μούδια, μουδάκι, πράγματα, θάματα. Έχει σούδια, πολλά. Χαμούλης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα. Πάμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κουβαδάκι. Γι' αυτό ας πάμε στις διαφημίσεις.